Διπορικό, δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακριβώς είσαι, Δημήτρη. Εμείς σας βλέπουμε. Στο Νέο Βουτζά είσαι? Είμαστε, Μαρία. Είμαστε τώρα στη δεύτερη είσοδο του Νέου Βουτζά και ξεκινάμε με τη Μαρία Βούσουλα και τον Νίκο τον Μπασίσο. Έχουν ένα οδηπορικό για να δείτε την καταστροφή που έχει γίνει εδώ. Εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη είσοδο, είναι ένα από τα κομμάτια που είναι κυρίως δασικό. Εδώ βλέπετε αριστερά, όπου σας δείχνει τώρα η εικόνα, δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό είναι ένα σημείο που ήταν πολύ πυκνό δάσος και έχουν καεί και κάποια σπίτια αριστερά, θα τα δείξουμε πηγαίνοντας προς τα πάνω. Δεξιά, αν μπορεί να σας δείξει τώρα ο Νίκος, είναι ένα σπίτι που κάει και μια γυναίκα εδώ στην προσπάθειά της να γυρίσει πίσω για να σώσει τα σκυλιά της. Δεν πρόλαβε δυστυχώς και κάει και μέσα στο σπίτι αυτό που βλέπετε τώρα εδώ. Αριστερά λοιπόν εδώ, αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η χαράδρα είναι καμένη μέχρι επάνω. Θα δείτε και σπίτια δεξιά και αριστερά που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Άλλα έχουν ολοσχερή καταστροφή, άλλα λιγότερες ζημιές. Επίσης, θα δείτε σε ένα σημείο ένα αυτοκίνητο που θα σας δείξουμε λίγο πιο πάνω, όπου, από όπου έβγαλαν δύο ανθρώπους απανθρακωμένους. Αυτοί προσπάθησαν να σωθούν, έφυγαν από το σπίτι τους. Δεν πρόλαβαν δυστυχώς να κατέβουν κάτω σε όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μπροστά μας το αυτοκίνητο που είναι μισό, αν μπορείς να το δεις Νίκο, αυτό που είναι αριστερά μας εκεί μπροστά, είναι μισό στον κρεμό. Αυτό λοιπόν το αυτοκίνητο. Τι επιχείρησαν να κάνουν, Δημήτρη, αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, να μείνουμε λίγο εδώ, να το δείξουμε. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν λίγο παραπάνω, το σπίτι τους είναι λίγο αριστερά πάνω. Έφυγαν από το σπίτι τους βλέποντας τη φωτιά. Κατέβηκαν όλο αυτό το δρόμο. Εδώ καταλαβαίνετε τι κόλαση γινόταν εκείνη τη στιγμή μέσα αυτή την περιοχή. Δεν τα κατάφεραν, έπεσαν με τα μάξι τους πάνω εκεί και βρέθηκαν απανθρακωμένοι εκεί μέσα. Τους έβγαλαν χθες το απόγευμα μέσα από αυτό το αυτοκίνητο. Και το φοβερό ποιο είναι? Το φοβερό είναι ότι το σπίτι τους δεν έπαθε, παιδιά, τίποτα. Το σπίτι τους σώθηκε. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν για να σωθούν. Και δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Είναι αυτό που έκαναν πολλοί άνθρωποι, Δημήτρη. Είναι αυτό που έκαναν πάρα πολλοί και το έχουμε πει πολλές φορές. Πήραν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να φύγουν με όποιο τρόπο και από όποιο δρόμο έβρισκαν. Κάτι που από ό,τι φάνηκε για τους περισσότερους, ωστόσο, ήταν μοιραίο. Έτσι είναι, αλήθεια είναι, ένα και άλλα σπίτια εδώ δεξιά, αυτοκίνητα εδώ στα αριστερά μας. Όλο το κομμάτι εδώ ήταν ένα πυκνό, καταπληκτικό πευκοδάσος. Είναι μέσα στο σχέδιο η περιοχή εδώ του Νέου Βουτζά. Δεν υπάρχουν αυθαίρετα. Οι κατοικίες εδώ είναι κανονικές, με κανονικές άδειες, με εντός σχεδίου κτλ. Γι' αυτό και πολλά σπίτια έχουν σωθεί. Έχουν υποστεί ζημιές μεν, αλλά όχι πολύ σοβαρές. Ή και κάποια φυσικά, εντάξει, έχουν καεί ολοσχερώς όσα τα λαμπάδια σαν κανονικά. Από το δάσος δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε φύλλο πράσινο, Δημήτρη, πάντως, έτσι. Από το δάσος δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Καπνίζει ακόμα εντωμεταξύ σε κάποια σημεία. Μες στη χαράδρα, ναι. Καπνίζει ακόμα μέσα εδώ στη χαράδρα, υπάρχουν ακόμα μικροαιστείες, αλλά δεν είναι πια επικίνδυνες γιατί δεν έχει και τι να κάψει. Δεν είναι ενέργειες. Ναι, προφανώς. Εδώ θα δείτε και μπροστά μας 3-4 αυτοκίνητα καμένα εδώ των κατοίκων, των ανθρώπων που έμεναν εδώ δεξιά και αριστερά στα σπίτια. Αν παρατηρήσετε λοιπόν, τα σπίτια δεν έχουν πάρα πολλές ζημιές. Ακριβώς για αυτό που σας είπα, γιατί ήταν οργανωμένη η κατάσταση, είναι σπίτια εντός σχεδίου, είναι ο οικισμός, είναι με ρημοτομία κανονική. Και καταλαβαίνετε μια κανονική κατάσταση. Είναι όμως και τα παιχνίδια της μοίρας, εσύ Δημήτρη. Μην ξεπεράσουμε αυτή την ιστορία έτσι. Με ένα ζευγάρι που παίρνει το αυτοκίνητό του να σωθεί από τη φωτιά που πλησιάζει το σπίτι του, τελικά το σπίτι δεν παθαίνει τίποτα, οι ίδιοι ωστόσο χάνονται. Δηλαδή, αυτό τώρα δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψεις. Έτσι είναι, σου λέω, μου το έλεγαν χθες και πραγματικά, ξέρεις, μένεις ευρώτης, δεν έχεις λόγια να πεις, δεν έχεις να πεις κάτι σε αυτό. Εδώ λοιπόν ένα ακόμη κομμάτι, τώρα πηγαίνουμε προς το σχολείο. Εδώ λίγο πιο πάνω είναι το σχολείο της περιοχής, το οποίο έχει υποστεί μικρές ζημιές απ' έξω, τίποτα το σοβαρό, ευτυχώς. Βλέπετε, αν δείτε τα σπίτια εδώ δεξιά, παρά το γεγονός ότι είναι μες στο δάσος, δεν έπαθαν τίποτα σχεδόν. Ή μικροζημιές απ' έξω, ενώ είναι μέσα σε δασική περιοχή. Εδώ στο δίκτυο, όπως θα δείτε αυτό που βλέπετε τώρα εδώ το νερό, έχει σπάσει μια σωλήνα του δικτύου ίδρυψης. Το βλέπουμε εδώ στα αριστερά. Είναι από χτες έτσι, δεν έχει έρθει κανείς να το κλείσει. Εδώ κοιτάξτε. Και δεν λοιπόν, είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλες περιοχές, Δημήτρη. Ήταν ένας πυροσβεστικός κρουνός ο οποίος έσπασε. Εδώ κοιτάξτε και εδώ όλο το κομμάτι αυτό. Ένα σπίτι από κάτω έχει καεί σχεδόν ολοσχέρως στα αριστερά μου εδώ. Αυτό που σας δείχνει τώρα ο Νίκος. Έτυχε να εφάπτεται σχεδόν του δάσους και δεν τη γλίτωσε.
Πάμε λίγο προς τα πάνω, αν φτάσουμε μέχρι το σχολείο και έχουμε ακόμα εικόνα να αυτό δείξουμε. Αυτό που και κάνουμε, Δημήτρη, πάντως είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να δούμε όλοι μαζί και την διαδρομή. Εμείς δείχνουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι της πολύ μεγάλης διαδρομής που διέσχισε αυτή η φωτιά και μάλιστα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ, Μαρία μου, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Έκανα χθες τη βόλτα σε όλο το Βουτζά, σε όλες τις εισόδους. Αυτό το κομμάτι που σας δείχνουμε τώρα είναι μόνο η δεύτερη είσοδος. Αριστερά μας.